Καλημέρα φίλοι μου. Ήρθαμε εδώ σε ένα δάσος. Ήρθα σήμερα ένα μικρό δασάκι το οποίο έχει αυτά τα δέντρα εδώ, την λεύκα. Είναι η λεύκα η καναδέζικη. Δεν είναι η άλλη η κοινή η λεύκα που σπάζει και χαλάει. Είναι ένα πολύ δυνατό δέντρο. Λοιπόν, και ήρθα εδώ πέρα σήμερα για να βγάλω φυτά. Έχει πάρα πολλά φυτά, βλέπετε εδώ. Αυτά εδώ τα κούτσουρα είναι πρασινισμένα, έξω πως κουνιέται. Θα τα βγάλουμε και άλλο εδώ και θα τα φυτέψουμε. Έχω ήδη φυτέψει 4-5 δέντρακια από αυτά εδώ, τα συγκεκριμένα. Μας χρειάζονται για την πολύτιμη σκιά, να μην μας καίει ο ήλιος το καλοκαίρι, και αργότερα και για την ξυλία θα μας χρειαστούν, τα οποία αυτά τα κλαδεύεις και γίνονται πιο πετάνε πιο πολλά, πιο πολύ φύλλο μετά. Αυτό το δέντρο δεν καίγεται εύκολα. Καταρχήν είναι όλο νερό μέσα ο κορμός του. Εάν κόψουμε ένα δέντρο, αν το κόψουμε αυτό εδώ πέρα και βγάλουμε τον κορμό, θα δούμε ότι όλος είναι νερό μέσα. Είναι νερό, δεν καίγεται. Είναι ένα από τα καλά δέντρα, η λεύκα αυτή, η καναδέζικη λεύκα, έτσι νομίζω λέγεται, επιστημονικά δεν θυμάμαι πως λέγεται. Κοιτάξτε εδώ και το φύλλο. Τα καλά δέντρα που θέλουμε για να κάνουμε αναδάσωση. Το μειονέκτημα είναι, εντάξει, δεν θα το πω μειονέκτημα, γιατί εγώ από ό,τι έχω δει ευδοκιμή και σε ξερά εδάφη. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να είναι σε νερά κοντά. Απλά στην αρχή, μέχρι να πάρει να μεγαλώσει, θέλει να το ποτίσουμε. Θέλει πότισμα, και ιδίως τώρα αυτή την εποχή που θα τα βάλω εγώ εδώ πέρα σε μένα, έχω νερό και θα τα ποτίσω, και θέλουν πότισμα τουλάχιστον και 2 φορές την ημέρα. Δεν πιάνουν εύκολα, δεν θα πιάσουν εύκολα αν δεν τα ποτίσεις. Φυσικά αν γίνει το χειμώνα θα πιάσουν 100%. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν φυτά σε κάθε δάσος με αυτές τις λεύκες. Όπου βρείτε, θα βρείτε μέσα κάτω φυτά. Είχα βγάλει εγώ, ήρθα και άλλη μέρα, τα φύτεψα εκείνα. Ορίστε, να το. Ένα έχει εδώ, κοιτάξτε εδώ, και πιο μικρά. Και πιο μικρά, όλα αυτά είναι πολύ μικρά, εντάξει, και εδώ. Δεν ξέρω να σας το δείξω προηγουμένως. 2. Είναι γεμάτο. Εγώ ήδη έχω βγάλει ένα και είναι λίγο χοντρό. Βλέπετε, με τη ρίζα. Αυτό λίγο είναι φαγωμένο, αλλά δεν μας πειράζει μας το φαγωμένο. Και εδώ ακριβώς δίπλα που έβγαλα αυτό, έχει ένα ακόμα. Μεγαλώνει γρήγορα. Εάν στην αρχή το ποτίσουμε καλά, δηλαδή το ποτίζουμε τακτικά, θα μεγαλώσει γρήγορα. Θέλει στην αρχή το ξεκίνημά του. Λοιπόν, μετά όταν περάσουν μερικά χρόνια δεν χρειάζεται πότισμα, θα βρει αυτό το δρόμο του. Και ιδίως για περιοχές που πάσχουν από φωτιές είναι μια καλή λύση. Γιατί βλέπετε, βάζουν τα πεύκα. Τα πεύκα είναι, δεν κάνουν για κατοικημένες περιοχές. Και απορώ πως τα έχουν βάλει εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους είπε κανένας τίποτα. Δηλαδή τώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να έχεις ένα πεύκο ή να έχεις ένα πευκόδασος στην εποχή μας στο, έξω από το σπίτι σου. Θα καεί σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να γίνει, μια στραβή. Έχει λαμπαδιάσει το πεύκο. Πού να, δεν έχεις. Υπάρχουν τόσα δέντρα, ωραία δέντρα που μπορείς να φυτέψεις. Για μένα, ας πούμε, είναι στα δασικά και η βελανιδιά και η μουριά και αυτή η
η Λεύκα η Καναδέζικη και η Ακακία, δηλαδή φυτά που θα τα βάλεις και θα κάνεις